αξιοποιήσει το μετάλλιο. Βέβαια τώρα χρειάζεται μια καλή άμυνα. Περάσοβιτς με τον Γιαννάκη, θα του φύγει μπάλα. Η μπάλα που είναι για την ελληνική ομάδα. Καλή άμυνα από τον αρχηγό της Εθνικής που διόρθωσε το προηγούμενο λάθος του. Και βέβαια λάθη σε ένα τέτοιο αγώνα. Σιγάλα σου πια τρεις πόντους. Είναι άστοχος ο κύριος Σιγάλας. Το φάουλ του Γιαννάκη πάνω στον Κόμαζετς. Τέταρτο φάουλ του αρχηγού της Εθνικής. Ξανά ο Κόμαζετς στη γραμμή των φάουλ, ήταν άστοχος και στις δύο. Λίγο νωρίτερα, σε ελπίσουμε θα αστοχίσει και εδώ και αυτή τη φορά. Είναι άστοχος την πρώτη. Ο Πέτροβιτς μαζί με τον Κούκοτς. Θα στοχίσει αυτή τη φορά ο Άριαν Κόμαζετς. 64-59, 5 υπό της διαφοράς. Παταβούκας. 1-33. Φασούλας παραλίγο να γίνει το λάθος. Θα γίνει το λάθος, πήρε την μπάλα ο Βράνκοβιτς. Κόμαζετς. Καλάθι και φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα. Κόμαζετς που χτύπησε εκεί. Κοιτάξτε πως πανηγυρίζει ο Άριαν Κόμαζετς. Ξανά εδώ. Κοιτάξτε εδώ πως χτυπιέται ο Κόμαζετς. Σε steel shaker. Κάτι μεταξύ να φτιάξουμε κανένα φραπέ. 66-59 λοιπόν, 7 υπό της διαφοράς, 1-21 πριν από το τέλος του αγώνα, 3 διαδοχικά λάθη της εθνικής μας, ευστοχή ο Κόμαζετς. Για να δούμε εδώ τι λέει ο Ρίτσαρσον. Δεν μετράει το καλάθι γιατί άρχισε να σουτάρει ο Κόμαζετς. Διαμαρτύρεται ο Άζα Πέτροβιτς στην γραμματεία. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μέτρησε το καλάθι. 59-66. Σιγάλας που κάνει τον πάσιμο δίνει για τον Φασούλα. Φασούλας για τον Γιαννάκη. Η μπάλα είναι ξανά για την ελληνική ομάδα που έχει όμως 17 δευτερόλεπτα. Άλλαξε με λέει ο Φασούλας τον Δεντρινό. Σας το είπαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Παναγιώτης Φασούλας έσφιξε τα δόντια και είπε στον Δεντρινό θα είμαι παρόν. Ο Γιαννάκης η προσποίηση, το σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχος ο αρχηγός. Ελπίδες για την ελληνική ομάδα. 62-66. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα. Ενώ δίνεται φάουλ και δύο φορές το φάουλ που δόθηκε πάνω στον Νίκο Οικονόμου. Είναι το τρίτο φάουλ του Οικονόμου, δεν χρειάζεται τώρα αυτά. Για να δούμε εδώ. Τι έδωσαν οι διαιτητές, αν αυτό το, εδώ το σπρόξιμο του Οικονόμου είχε γίνει φάουλ από τον Κόμαζες, είχε γίνει καθαρό φάουλ από τον Κόμαζες, δεν το έδωσαν οι διαιτητές, εκνευρίστηκε ο Οικονόμου, τον έσπρωξε και οι διαιτητές είδαν αυτό το φάουλ. Ο Κόμαζετς κάνει το σκορ 62-67. Βλέπετε και τα ποσοστά του. 0 στα 2 σου τριών πόντων, 2 στα 4 και 2 στα 5 σε δεύτερες βολές. Πολύ χαμηλά ποσοστά για τον Κόμαζετς που ήταν αν έπαιζε στην Βαρέζε. Πρώτο σκορ της ομάδας του. Θα πήγε στην Μπάκλερ. Φάουλ πάνω στον Γιαννάκη από τον Περάσοβιτς. Το σκορ έχει γίνει 62-68. Τέταρτο φάουλ και για τον Περάσοβιτς. Αλλά διάφορες πληροφορίες φέρνουν τον Κόμαζες να πηγαίνει
πότε στο NBA, πότε να έρθει τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτά βέβαια τα γνωρίζουν καλύτερα οι μάνατζερ. Για να έχει που πέτυχε νωρίτερα με το τρίποντο τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. 63-68. Και τώρα 64-68, 57 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το φάουλ του Φασούλα. Εσκεμμένο δίνει ο Ρίτσαρσον, αντιαθλητικό μάλλον. Είναι το τέταρτο φάουλ και time out που ζήτησε ο Πέτροβιτς. Ο Κόμαζετς είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. Ο Γιαννάκης που διαμαρτύρεται στο Ρίτσαρσον, τον Άγγλο διαιτή. Ρίτσαρσον, σας είπαμε, μια διχασμένη προσωπικότητα. Πολύ επικίνδυνος. Είναι κάτι που λέμε μεταξύ εξαδέλφης και αδελφής από το Λονδίνο. Πώς λέμε, θα έρθει η αδερφή μου από το Λονδίνο, την περιμένω. Τέτοιο πράγμα είναι ο Ρίτσαρσον. Έξι πόντους διαφοράς, ξανά η μπάλα στους Κροάτες μετά το αντιαθλητικό ένα απλό φάουλ που έκανε ο Φασούλας. Κόμαζετς. Και φάουλ από τον Οικονόμου. Αυτή τη φορά δεν το έδωσε αντιαθλητικό. Τέταρτο φάουλ για τον Οικονόμου. ...53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, ενός αγώνα όπου η εθνική ομάδα για μια ακόμα φορά υπερέβαλε αυτόν, για μια ακόμα φορά τα έδωσε όλα, για μια ακόμα φορά νομίζουμε ότι ικανοποίησε πλήρως το κοινό της και τους Έλληνες φιλάθλους, αυτούς που αγαπούν τα χρώματα όλων των εθνικών ομάδων. Και για μια ακόμα φορά η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Παραλαμβάνουμε, ίσως είναι κάποια μηνύματα αυτά, το είχαμε πει στο πρώτο παιχνίδι με την Ιουγκοσλαβία. Ο Κόμαζες προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, ενώ όρθιοι παρακολουθούν το παιχνίδι οι παίκτες της Λιθουανίας και της Ιουγκοσλαβίας. Θα ακολουθήσει σε λίγο μεγάλος τελικός. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Γιαννάκης, το φάουλ από τον Μίρσιτς. Πέμπτο φάουλ για το Μίσιτς και θα περάσει το παιχνίδι ο Γιώσιπ Βράνκοβιτς. ...46 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν από το τέλος του αγώνα, η ελληνική ομάδα που χάνει από την Κροατία με 71-64. Γιαννάκης είναι εύστοχος και αυτή τη φορά. 65-71 και 66-71, η διαφορά που μειώνεται στους 5 πόντους. Βράνκοβιτς για τον Μάριτς, Μάριτς για τον Κόμαζετς και δίνει τζάμπολ τελικά ο Ρίτσαρσον. 40 δευτερόλεπτα, τον κράζει το κοινό και δεν έχει άδικο. Τον κράζει και ο Πέτροβιτς και αυτός δεν έχει άδικο. Ο Οικονόμου που κέρδισε, Σιγκάλα σουτ για 3 πόντους, είναι άστοχος. Ο χρόνος βέβαια και το φάουλ από τον Παταβούκα πάνω στο Μάριτς. Ο χρόνος, ο χειρότερος αντίπαλος σε αυτό το σημείο του αγώνα της ελληνικής ομάδας, που προσπαθεί με απεγνωσμένα με τρίποντα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ήταν άστοχος ο Σιγκάλας, ήταν άστοχος λίγο νωρίτερα ο Γιαννάκης. Παραμένει το 66-71. Και η απάντηση από το κοινό. ...66-72. Με την πρώτη εύστοχη βολή του Μάριτς. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Φασούλας μάζει το rebound. Γιαννάκης που σπρώχνει γρήγορα για να γίνει επίθεση της ελληνικής ομάδας. Παταβούκας είναι άστοχος. Η μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα. Ο Βραζάσκας λέει ότι έφυγε από τα χέρια του Βράνκοβιτς.
21 δευτερόλεπτα. Παταβούκας βγάζει για τον Γιαννάκη. Φάουλ από τον Γιώζιπ Βράνκοβιτς. Δικαίωμα για τρεις βολές στον αρχηγό της Εθνικής. Κοιτάξτε τι ωραία προσποίηση έκανε ο Γιαννάκης. Και το καθαρό φάουλ από τον Γιώζιπ Βράνκοβιτς. 6 πόντους, 18 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό που επαναλαμβάνουμε. Η εθνική ομάδα τα έδωσε όλα για να πάρει αυτό το μετάλλιο και ελπίζει ακόμα. Είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Γιαννάκης. Έχει μία ακόμα. Το σκορ 67-72 και 68-72. Γιώζιπ Βράνκοβιτς για τον Κόμαζετς. Περάσοβιτς, θα γίνεται φάουλ από τον Σιγάλα πάνω στον Κόμαζετς. 11 δευτερόλεπτα, τρίτο φάουλ για τον Γιώργο Σιγάλα. Και πολλοί θα πιστεύουν ότι σε αυτό το σημείο ο Σιγάλας μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα. Ω, κυρίες και κύριοι, οι ακίνητοι, δηλαδή αυτοί που κάθονται στην πολυθρόνα τους ή αυτοί που κάνουν εύκολα την κριτική τους και κάθονται στο γραφείο τους, μόνο αυτοί υποθέτουν ότι θα μπορούσαν να κινηθούν γρήγορα. Υπάρχει κούραση, υπάρχει κόπωση, η εξάντληση. Η ελληνική ομάδα πριν αρχίσει το Ευρωμπάσκετ δεν ήταν μέσα στα φαβορί για ένα μετάλλιο. Ήταν το outsider και μάλιστα το outsider για την τέταρτη θέση. Την πήρε κερδίζοντας την Ισπανία, έφτασε στον στόχο της και από εκεί πέρα η επιδίωξή της ήταν να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Γιαννάκης, νέο σουτ για 3 πόντους. Είναι άστοχος, μάλιστα ο Παταβούκας εκεί το rebound. Παταβούκας σουτάρει ξανά για 3 πόντους. Θα στοχίσει, μάλιστα ο Γιαννάκης. Το παιχνίδι κάπου εδώ τελειώνει για την ελληνική ομάδα. Η Κροατία θα πάρει.